Για ακόμη μία φορά η οργή των συγγενών υπερίσχυσε της λογικής με αποτέλεσμα να εκτυλιχθούν επεισόδια άνευ προηγουμένου έξω από την αίθουσα αλλά και εντός της αίθουσας του Κακουριωδικίου όπου οδηγήθηκε το πρωί ο Γιώργος Ξουρουπάς. Ο 45χρονος κατηγορείται για τον φόνο εκ προμελέτης του γιώτη Χριστοδούλου σε νυχτερινό κέντρο στη Λάρνακα στις 25 περασμένου Απριλίου. Ο Γιώργος Ξουρουπάς οδηγήθηκε το πρωί συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης στο δικαστήριο Λάρνακας. Η διαδικασία άρχισε με μία ώρα καθυστέρηση, ενώ όσοι εισέρχονταν εντός της αίθουσας του Κακουριωδικίου πέρασαν από σωματικό έλεγχο. Συγγενείς και φίλοι του θύματος ανέμεναν την άφιξη του κατηγορούμενου, ωστόσο μόλις τον αντίκρισαν το ποτήρι της οργής ξεχύλισε και πάλι, με αποτέλεσμα να το επιτεθούν και να τον τραυματίσουν στο κεφάλι. Η αστυνομία δεν επέτρεψε την είσοδο σε κανέναν πέραν από τους γονείς του θύματος. Ο κατηγορούμενος βούρκωσε μετά την επίθεση αλλά και στο λεκτικό ξέσπασμα της χαροκαμένης μάνας εναντίον του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιτέθηκαν εκ νέου στον Ξουρουπά με την κατάσταση να βγαίνει εκτός ελέγχου. Αστυνομικοί και συγγενείς έδωσαν μάχες στον πρώτο όροφο του δικαστηρίου με αποτέλεσμα να υπάρχουν τραυματισμοί και από τις δύο πλευρές. Η αστυνομία έκανε χρήση σπρέι προκειμένου να καταφέρει να φυγαδεύσει από τον όροφο τον κατηγορούμενο, ο οποίος για ακόμη μία φορά δεν κατέστη δυνατό να μεταφερθεί στις κεντρικές φυλακές με την κλούβα όπως συνηθίζεται, αλλά να φυγαδευτεί κακήν κακός από τον χώρο του δικαστηρίου με περιπολικό. Η διαδικασία, η οποία διήρκησε μόλις λίγα λεπτά, αναβλήθηκε και ορίστηκε εκ νέου για τις 7 Ιουνίου στις 9 η ώρα το πρωί.